πλατεία στην Ακροβάθρα της Ιερά Πέτρας. Γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου του. Ο τίτλος είναι «Το άλλο άκρο στο εδόλιο, δικαιοσύνη για τιμωρησία ξανά». Δεν αφορά μόνο επειδή πρόκειται μια δικαστική περιγραφή μιας δικαστικής διαδικασίας από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν αφορά μόνο δικηγόρους, αφορά όλο τον κόσμο, αφορά όλους μας, ειδικά και μετά τις τελευταίες εξελίξεις που βλέπουμε πως η ριζοσπαστικοποίηση ενοχλεί όλο και περισσότερο την κυβέρνησή μας και το πολιτικό σύστημα. Η προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων και η προσπάθεια επιβολής της ομοιογένειας και της ησυχίας παντού, κανείς να μην διαμαρτύρεται, κανείς να μην διαφοροποιείται, κανείς να μην εκφράζεται, είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ και το θέμα του βιβλίου. Καλό είναι να παρευρεθούμε όλοι. Διοργανώνω την εκδήλωση, είπαμε, από το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Πρόθεσης Κοινωνικής Οικονομίας ο ιστός, και πραγματοποιείται με την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Θα είναι παρόντας και ο Αριστομένης Σιγκελάκης, γνωστός από τους αγώνες που έχει δώσει για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά την εκδήλωση. Καλό, δεν συμβαίνουν συχνά τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην Ιερά Πέτρα και καλό θα είναι να παρευρεθούμε. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, έφτασε η εκπομπή της Δίκοπης Ζωής στο τέλος της για σήμερα Πέμπτη, αλλά και για το τέλος της σεζόν. Έκλεισε, είχα πει και στο άνοιγμά μου, έκλεισε ένας πρώτος κύκλος για εμένα. Πήρα αυτό που λένε το βάπτισμα του πυρός. Ήταν ένα σημαντικό μάθημα για μένα. Στην καινούργια σεζόν πιστεύω να επανήλθω βελτιωμένος και καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας όλον αυτόν τον καιρό και μας ακούγατε. Ευχαριστώ, να είστε καλά.